δύο επιλογές. Η κάπως μακράπουση από τα μικρόφωνα, δηλαδή περάσαμε περίπου στα 5 λεπτά από την κανονική μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, οφείλεται σε ένα κομμάτι το οποίο σας αφορά. Είναι αυτό το οποίο είχαμε χθες στη δημοσιότητα και δεχόμαστε πληθώρα ερωτημάτων από εσάς σχετικώς με κάποιες απορίες που υπάρχουν για τα αποτελέσματα και ποιοι εντάσσονται τελικά στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τους φακέλους που είχαν υποβληθεί από πέρσι, από φέτος μάλλον τον Φεβρουάριο και μετά, και θέλαμε να ενημερωθούμε υπεύθυνα από αρμόδιο. Έτσι λοιπόν έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής, είμαστε συνδεδεμένοι βεβαίως με το ΕΦΠΑΕ, τον ενδιάμεσο φορέα επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητος και επιχειρηματικότητος, και στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον υπεύθυνο δημοσιότητος και πληροφόρησης του ΚΕΠΑΝΕΜ Θεσσαλονίκη, τον κύριο Τσιτσόπουλο Γιάννη, ο οποίος θα μας δώσει κάποια απαντήματα στα ερωτήματα που εσείς θέτετε και νομίζω είναι αυτά τα οποία απασχολούν όλους. Τα υπόλοιπα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, ποιοι εντάσσονται δηλαδή και ποιοι απορρίπτονται. Κύριε Τσιτσόπουλο, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές του σταθμού σας. Θα έρθω απευθείας στο θέμα για να μην σας κουράζω. Αντιλαμβάνομαι ότι η πίεση είναι πολύ μεγάλη πρώτη μέρα μετά την ανακοίνωση από τον κύριο Χατζηδάκη και τις υπηρεσίες της δικές σας βεβαίως των αποτελεσμάτων. Πρώτα απ' όλα είναι ένα κομμάτι το οποίο περίμενε πολλοί κόσμος, και οι επενδυτές αλλά και οι επιχειρηματίες, με την έννοια της κίνησης χρήματος στην αγορά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, να έρθουμε στα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν. Υπάρχει μία παράγραφος, μία καινούργια θεσμοθέτηση, δεν ξέρω πώς να το πω, όπου έχει να κάνει με τους δυνητικούς επενδυτές. Υπάρχουν οι επενδυτές οι οποίοι εγκρίθηκαν, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι απορρίπτονται, αλλά υπάρχει και μία ενδιάμεση κατηγορία. Είναι λοιπόν οι δυνητικοί επενδυτές. Τι ακριβώς είναι αυτοί? Ευχαρίστω. Πρωτού όμως απαντήσω στο ερώτημά σας, θα ήθελα λίγο να πούμε ορισμένα δεδομένα. Βεβαίως. Το πρώτο πράγμα είναι ότι πράγματι χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της προκήρυξης που αφορούσε την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών. Ναι, σας ακούμε. Ναι, έχουν ενταχθεί 9.406 έργα προϋπολογισμού 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και δημόσιας δαπάνης 624 εκατομμύρια ευρώ. 625 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο είχαν υποβληθεί 23.000 με 24.000 προτάσεις περίπου. Mm-hmm. Είχαν 23.000, οι οποίες είχαν υποβληθεί στα τέλη Μαΐου, και όλες αυτές τις προτάσεις αξιολογήθηκαν από 2 ή 3 αξιολογητές, περάσαν από επιτροπές, από διαδικασίες, και έχουμε τα αποτελέσματα σε αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο επιτρέψτε μου να πω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι εντός 4 μηνών έχουμε αποτελέσματα. Μάλιστα. Άρα αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και γρήγορες ήταν, και πάνω απ' όλα, επίσης θέλω να τονίσω, ήταν και απολύτως διαφανείς. Μάλιστα. Έπεσε πολύ δουλειά λοιπόν. Ως προς την απόφαση την οποία λέτε, έχουμε συνηθίσει συνήθως, είχαμε συνηθίσει ότι όλοι όσοι είχαν υποβάλει πρόταση και περνούσαν το ελάχιστο της βαθμολογίας σε αρκετά προγράμματα, εντασσόταν στο σύνολό τους. Μάλιστα. Μιλούσαμε όμως για προγράμματα στα οποία οι προϋπολογισμοί, η δημόσια δαπάνη ήταν στα 30-40 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο είχε μια προϋπολογιστήσα δημόσια δαπάνη αρχική 456 εκατομμύρια ευρώ. Και οι υποβολές, είναι πολύ σημαντικό να πούμε το νούμερο, mm-hmm. οι υποβολές ξεπέρασαν κατά πολύ αυτήν εδώ την αρχική δημόσια δαπάνη. Ήταν γύρω στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Κάτι το οποίο μάλλον δεν αναμενόταν, έτσι δεν είναι, σε αυτή η 2 έτερα την περίοδο κρίσης? Κοιτάξτε, η δράση ήταν άκρως ελκυστική, είχε άκρως ελκυστικούς mm-hmm. όρους, και νομίζω ότι έγινε και μια στοχευμένη και καλή καμπάνια ενημέρωσης, προκειμένου να υποβάλουν αυτοί οι οποίοι τηρούν τις προϋποθέσεις. Όσο σε αυτό καθ' αυτό την απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες, η απόφαση έχει 2 σκέλη. Άμεσα εντάσσει 9.406 έργα τα οποία πήραν βαθμολογία και πάνω από 50, αλλά και είναι εντός των 456 εκατομμύριων ευρώ mm-hmm. της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η δημόσια δαπάνη κατανέμεται αναπεριφερία, κατανέμεται ανάλογα με το αν είναι υποσύσταση ή υφιστάμενη μια επιχείρηση, και κατανέμεται και ανάλογα με τον τομέα μεταποίηση, τουρισμού, εμπόριου, υπηρεσίες. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως, επειδή
Πολλές φορές κάνουμε υπερδεσμεύσεις οι οποίες δεν έχουν το αποτέλεσμα το επιδιωκόμενο. Εδώ προβλέφθηκε το εξής, ότι θα δοθεί δυνατότητα και σε άλλους επενδυτές και σε άλλους δυνητικούς δικαιούχους όπως ονομάζονται, οι οποίοι μπορούν και αυτοί να ενταχθούν στο πρόγραμμα υπό μία προϋπόθεση, ότι θα πρέπει μέχρι τις 28 Δευτέρου του 2014 είτε να έχουν κάνει το 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού τους και να καταθέσουν το αίτημά τους στον ΕΦΠΑΕ να ελεγχθούν, είτε να έχουν αποδεικτικά ότι εγκρίθηκε δάνειο το οποίο να είναι τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Ο λόγος που γίνεται είναι ότι με τον τρόπο αυτό θα έχουμε μια στοχευμένη υπερδέσμευση. Δεν θα κάνουμε υπερδέσμευση για την υπερδέσμευση. Και αυτό είναι, σας οφείλω να σας πω ότι είναι άκρο σημαντικό και να βρείτε και μια απόφαση η οποία είναι και απολύτως δίκαια. Μάλιστα. Ταυτόχρονα όμως, αυτό πρέπει να προσέξουν όλοι είναι το εξής, ότι όσοι κάνουν αυτό το 30% το αιτηθούν και όντως πιστοποιηθεί ότι το έχουν κάνει, είτε το 20% του δανείου, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις με αυτούς οι οποίοι εντάχθηκαν και είναι εντός των 356 εκατομμύριων ευρώ. Μάλιστα. Με λίγα λόγια λοιπόν, έμεσα μπορούν να ενταχθεί το σύνολο των επενδύσεων. Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή, παράδειγμα, ξεκινάμε σήμερα ένας δυνητικός επενδυτής όπως αναφέρεται, μπορεί να ξεκινήσει από σήμερα την υλοποίηση του έργου, της επένδυσης. Ο δυνητικός δίκος, καταρχάς και όλοι οι δικαιούχοι είχαν το δικαίωμα, ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία ήταν, παραδείγματος χάρη στην Κεντρική Μακεδονία, είχαν τη δυνατότητα να κάνουν το έργο τους μετά την υποβολή της πρότασης. Από το Φεβρουάριο. Κατά συνέπεια, άρα, υπάρχουν πιθανώς και ευελπιστούμε αρκετοί επενδυτές οι οποίοι ήδη έχουν ξεκινήσει το έργο τους. Μάλιστα. Βέβαια, με δική τους ευθύνη και με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες τις οποίες είχαν υποβάλει τελικώς κρίθηκαν ότι είναι επιλέξιμες και χρηματοδοτούνται. Σωστά. Τώρα, σωστό. Από σήμερα, από χθες, όπου ανακοινώθηκε η απόφαση, ένας δυνητικός δικαιούχος αλλά και οποιοδήποτε δικαιούχος μπορεί να αρχίζει να εκτελεί το έργο του. Αυτό που επισημαίνουν και ρωτάνε πολλοί φίλοι οι οποίοι είναι δυνητικοί επενδυτές και είναι πολλοί στην περιοχή είναι το εξής. Είναι δεδομένο ότι αν προχωρήσει το έργο ή αν υλοποιήσει το 50 ή το 100% μέχρι το Φεβρουάριο ότι θα ενταχθεί στους επενδυτές, ότι δηλαδή θα επιδοτηθεί. Κοιτάξτε. Ή θα περάσει από κάποια διαδικασία και υπάρχει φόβος να κοπεί. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι δεν έχουν να βοηθούν απολύτως τίποτα. Και το λέω αυτό με κάθε υπευθυνότητα. Μάλιστα. Ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία θέλω να πω ότι έχουμε άμεση ένταξη 1.273 επιχειρήσεων όπου η δημόσια δαπάνη είναι 90,4 εκατομμύρια ευρώ, 90 ήταν αρχή διαθέσιμη. Και έχουμε δυνητικούς δικαιούχους 1.117 υποψήφιους, οι οποίοι αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη 68 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Όλοι αυτοί, αν κάποιος κάνει και το 100%, θα πιστοποιηθεί και θα ενταχθεί κανονικά και θα λάβει και τα χρήματά του. Άρα δηλαδή μπορεί να... Και μάλιστα αν παρακολουθείτε και τις δηλώσεις του ιδίου του Υπουργού, παρουσία μάλιστα και δύο περιφερειαρχών. Σωστά. Εγγυήθηκε γι' αυτό εδώ. Σωστά. Καλά, καμιά φορά οι πολιτικοί τρομάζουν, ξέρετε, σήμερα με τις εγγυήσεις. Κοιτάξτε. Καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όμως σε μια περίοδο κρίσης και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος υπουργός είναι πάντα πολύ φιδωλός στις ανακοινώσεις. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και τουλάχιστον έχει κριθεί και για την αξιοπιστία του. Το διακρίνει μια ιδιαίτερη σοβαρότητα να πω αυτή την άποψη. Επειδή έτυχε, έχω συζητήσει και προσωπικά μαζί του, κάπου έχουμε βρεθεί αρκετές μέρες, πράγματι έχει μια ιδιαίτερη σοβαρότητα για αξιοπιστία. Άρα λοιπόν, σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία είστε και ο άμεσα αρμόδιος κύριε Τσόπουλε, μπορούν να υλοποιήσουν έργο 2.380-390 επενδυτές. Ακριβώς. Μάλιστα. Και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, όπως είπατε. Και είναι, μην ξεχνάτε, ο μεγαλύτερος αριθμός επενδύσεων που έχει εγκριθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, τουλάχιστον σε επίπεδο παραγωγικών επενδύσεων, εξαιρώ προγράμματα τα οποία αφορούσαν καταρτήσεις ή την ενίσχυση λειτουργικών δαπανών, όπως είναι το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω είναι ότι οι επενδυτές θα πρέπει, αυτοί οι οποίοι εγκρίθηκαν, αλλά και οι δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι έλαβαν την βάση, θα πρέπει σε
μερικές μέρες να περιμένουν να λάβουν αναλυτικά, όπως λέμε, τα τεχνικά παραρτήματα, με τη βοήθεια μάλιστα και του πληροφορικού συστήματος, να ενημερωθούν για το τι ακριβώς τους έχει εγκριθεί και με ποιες προϋποθέσεις. Μάλιστα. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν όλα τα χρηματικά εργαλεία τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα, είτε από το ΕΤΕΑΝ, είτε από τράπεζες, είτε από το ΤΕΠΙΧ, και μάλιστα αυτά ανακοινώθηκαν και χθες τόσο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, όσο και στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ και στις ιστοσελίδες των εταίρων. Μάλιστα. Της ΚΕΠΑ, ναι, παραδείγματος χάρη για την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, που είναι η γεωγραφική της αρμοδιότητα. Και επαναλαμβάνω, αυτό που είναι σημαντικό είναι όλοι να υλοποιήσουν τα έργα τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις οδηγίες. Η ΚΕΠΑ, ναι, και γενικότερα η ΕΦΕΠΑΕ, από τις επόμενες μέρες, πέρα από την ενημέρωση, θα προσπαθήσει να τρέξει όλες τις διαδικασίες προκειμένου να έχουμε άμεσα και προκαταβολές όσο το δυνατόν εντός του χρόνου, γιατί μπορεί ο καθένας από τους μη δυνητικούς δικαιούχους να αιτηθεί προκαταβολή. Ναι, ναι. Και επίσης σημαντικό είναι να είναι όλες οι διαδικασίες έτοιμες προκειμένου και ο όγκος των ετοιμάτων που θα κατατεθεί μέχρι στις 28 Δευτέρου να μπορέσει μέχρι τον Ιούνιο, που είναι και η τελική ημερομηνία για να γίνει η τελική ένταξη όσων έχουν υλοποιήσει έργο πάνω από 30%, να μπορέσει αυτό να επαληθευτεί, όπως λέμε στη γλώσσα ΤΕΣΠΑ, κοινώς να πιστοποιηθεί. Μάλιστα. Μου φέρνουν ερώτημα τώρα από το Control, το οποίο ρωτάει πώς αποδεικνύεται και με ποιες συνθήκες ακριβώς θέλουν μια διευκρίνηση σχετικώς με το 20% του δανεισμού. Αυτό θα διασφαλίζεται αποκλειστικά για το πρόγραμμα. Τι ακριβώς εννοεί ότι πρέπει να υπάρχει αποδεικτικά στοιχεία έγκρισης δανείου? Είναι πολύ απλό. Ότι κάποιος ο οποίος υλοποιεί ένα έργο έχει τη δυνατότητα να αναλάβει μέχρι ένα ποσοστό το δανεισμό του μέσω τραπέζης. Αυτό το οποίο, αφού υπογράψει σύμβαση, αυτό που λέει η απόφαση είναι ότι εφόσον έχεις πάει στην τράπεζα, έχεις τελειώσει όλες τις διαδικασίες και η τράπεζα μπορεί να σου χορηγήσει βεβαιώνοντάς μας και ο δανεισμός σου μέχρι το 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού σου, άρα μπορείς να υποβάλεις τα χαρτιά με την απαραίτητη βεβαίωση έγκρισης τράπεζας και αυτό να προχωρήσει και από δυνητικός δικαιούχος να γίνεις κανονικός δικαιούχος. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαδικασία. Μάλιστα. Δεν αρκεί μόνο μία απλή αίτηση προς την τράπεζα. Μάλιστα. Και ένα άλλο ερώτημα. Μπορεί κάποιος να μην χρησιμοποιήσει τράπεζα και να έχει το κεφάλαιο αυτό το οποίο, το 50% και να υλοποιήσει το έργο απευθείας? Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Αυτό το οποίο αναφέρεται είναι ευχής έργων για όλες τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Φυσικά και μπορεί. Δεν είναι υποχρεωτικό. Να μην απλέξει τράπεζα δηλαδή. Απλώς οι τράπεζες είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και γενικότερα όπως το ΕΤΕΑΝ και το ΤΕΠΙΧ, τα οποία και αυτά συνεισφέρουν στην προσπάθεια κάποιου ο οποίος δεν έχει την απαιτούμενη όλη ρευστότητα, αλλά έχει τις προϋποθέσεις να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την επένδυσή του. Αυτό όμως που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι το οποιοδήποτε δανεισμός γίνει στην επιχείρηση, επειδή όλοι αυτοί τα δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ, επαναλαμβάνω, και του ΤΕΠΙΧ είναι μέσω των διαδικασιών του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτούνται και αυτά συγχρηματοδοτούνται, θα πρέπει να προσέξουν ότι το αντίστοιχο ποσοστό το οποίο επιχορηγείται συνυπολογίζεται στην επιχορήγηση στη συνολική. Το γράφει η απόφαση, είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Αυτό όμως που είναι σημαντικό, επαναλαμβάνω, και σήμερα είναι η πρώτη μέρα από την έκδοση της απόφασης, είναι ότι έχουμε μια σημαντική ανάσα για την πραγματική οικονομία. Έχουμε μια σημαντική ευκαιρία σε επιχειρήσεις να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, να μπορέσουν να αναπτυχθούν, να ανταγωνιστούν, και από εμάς είναι η μεγάλη ευθύνη να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε σωστά και υπεύθυνα. Ήδη νομίζω ότι η ΕΦΕΠΑΕ απέδειξε ότι η συνεργασία του τόσο με την διαχειριστική αρχή, το ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα, το ΕΠΑΝ 2, που είναι ο αρμόδιος φορέας που είχε την εποπτεία όλες τις αξιολόγησης των διαδικασιών, όσο και με τις περιφέρειες, αποδείξαν ότι μπορούν να συνυπάρχουν σωστά και να φέρουν και ένα αποτέλεσμα σε ένα τόσο χρονικό διάστημα πολύ σύντομο. Μάλιστα. Στα κεντρικά ερωτήματα λοιπόν, παρουσιάζουμε το 30%, ενημερώνουμε τον ΕΦΕΠΑΕ για έλεγχο, ή παρουσιάζουμε το 20% με απόδειξη από την τράπεζα δανεισμού και προχωράνε και οι δυνητικοί επενδυτές πέραν των κανονικών επενδυτών. Κατά συνέπεια, για όποιον πράγματι θέλει να επενδύσει, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Προχωράει κανονικά σαν κανονικός επενδυτής. Κοιτάξτε, θα σας επαναλάβω, είναι μια απόφαση η οποία έχει πάρθει από την πολιτική ηγεσία, από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Θα κριθεί ως προς την εφαρμοσιμότητά της. Εγώ αυτό πάντως που πιστεύω είναι ότι δεν πρέπει να μείνουμε τόσο ως προς τον τρόπο της απόφασης,
ως προς το πώς να την εφαρμόσουν οι ίδιες επιχειρήσεις αυτή την απόφαση. Σωστά. Για να μπορέσω, σας λέω, είναι η απόφαση, θα τη χαρακτηρίζω ως απόφαση κίνητρο. Σωστά. Είναι σημαντικό κίνητρο που δίνει σε κάποιον. Και θα περιμένουν λοιπόν οι όσοι εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες την προσωπική τους ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής μορφής, έτσι δεν είναι? Για να πάρουν την ενημέρωση τις αμέσως επόμενες μέρες. Σχετικά με το τι ακριβώς έχει εγκριθεί. Όπως αντίστοιχα και αυτοί οι οποίοι δεν εντάχθησαν για τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν ενταχθεί. Μάλιστα. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω, μια και μιλάμε και για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Α, και κάτι ακόμη, να μην μου διαφύγει, κρατήστε αυτό για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή, ένας ο οποίος συγκεντρώνει ακριβώς 50 μόρια είναι δυνητικός επενδύτης. Έτσι, 50 και πάνω. Η βάση, όπως ξέρετε, το 50. Από τη στιγμή κατά την οποία έχει λάβει το 50, είναι δυνητικός δικαιούχος. Άλλωστε, στις καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν, εμφανίζεται για το ποιοι γνωρίζουν οι επενδυτές, είναι όλοι όριμοι, για το ποιοι είναι άμεσα εντασσόμενοι και ποιοι είναι δυνητικοί δικαιούχοι. Επανέρχομαι όμως αυτή την επισήμαση που είχα κάνει πριν, ότι σε συνεργασία και επανέ με την περιφέρεια τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα δει τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα, καθώς επίσης και όσο το δυνατόν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, που όπως ξέρετε είναι μέχρι τις 30 του 2015 πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα, γιατί μέχρι τις 31 του 2015 πρέπει να έχουν πληρωθεί όλοι οι επενδυτές. Μέχρι 31 του 2015 θα πρέπει να έχουμε αποπληρώσει όλους τους επενδυτές. Και μέχρι τις 36 του 2015 είναι υποχρεωμένοι να είναι η τελευταία ημερομηνία που μπορεί κάποιος να υλοποιήσει το έργο αφού λάβει και μια οποιαδήποτε παράταση. Εάν κάποιος, κύριε Τσόπουλο, ολοκληρώσει το έργο το καλοκαίρι του 2014, πότε γίνεται η αποπληρωμή? Ακόμα πιο σύντομα. Ανάλογα με το πόσο γρήγορα κάποιος ολοκληρώνει το έργο του και κάνει τα αντίστοιχα αιτήματα για να γίνει ο έλεγχος από τα αρμόδια όργανα, τόσο πιο γρήγορα θα προχωράει και η πληρωμή. Μάλιστα. Είναι πολύ απλό. Μάλιστα. Θέλουμε το πρόγραμμα, λόγω της πίεσης του χρόνου, να γίνει εμπροστοβαρές. Και ο λόγος της, και ένα μέρος της, και η απόφαση, αν κάποιος την μελετήσει, θα καταλάβει ότι είναι και ένα κίνητρο για να γίνει ακόμα πιο εμπροστοβαρές το πρόγραμμα. Μάλιστα, για να κυκλοφορήσει χρήμα στην αγορά στην περίοδο αυτή της κρίσης. Και θέλω να σας βεβαιώσω, τουλάχιστον σε συζητήσεις που είχαμε με την περιφέρεια, ότι και Πανέμ, αφού ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, έχει στόχο να συζητήσει και με τους ίδιους τους επενδυτές σε κάθε νομό για το πώς πρέπει να υλοποιήσουν σωστά τα έργα τους. Ήδη μάλιστα πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε και, ίσως και πιο σύντομα, έναν αντίστοιχο οδηγό όπως έχουμε κάνει ως καλή πρακτική και σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα. Ούτως ή άλλως έχετε μια συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυλικής και τον κύριο Παύλο τον Νικίδη. Κατά συνέπεια, ίσως μέχρι το τέλος να περιμένουμε κάποια ενημερωτική έτσι, σύναξη. Κοιτάξτε, το Επιμελητήριο Κυλικής, όπως ξέρετε, και ο πρόεδρός του, που είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΠΑΝΕΜ, συμμετέχει στην ΚΕΠΑΝΕΜ, είναι ενεργό μέλος από το 2001, το Επιμελητήριο Κυλικής. Πάντα σε συνεργασία θα προσπαθούμε πάντα να στηρίξουμε ό,τι ενέργειες γίνονται για το καλό των επιχειρήσεων και γενικότερα της επιχειρηματικότητας του νομού Κυλικής. Μάλιστα. Κύριε Τσόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ για τα τόσο κατατοπιστικά στοιχεία που μας δώσατε και την ενημέρωση που μας κάνατε. Και ο Σάκης χρειαστεί, φαντάζομαι θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας για τυχόν κάποιες ιδιαίτερες διευκρινήσεις μετά αυτές τις ελάχιστες μέρες που περιμένουμε για να πάρουμε ο καθένας τις προσωπικές διευκρινήσεις πάνω στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Και εγώ θα σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή επιτυχία και στους άμεσα ενταγμένους και στους δυνητικούς δικαιούχους, προκειμένου να μπορέσουν την επένδυσή τους να την υλοποιήσουν σωστά. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ζητήσω και συγγνώμη για την ταλαιπωρία λόγω αυτού του μικρού προβλήματος της φωνής σήμερα. Δεν πειράζει. Για την ενημέρωση νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε οποιαδήποτε θυσία. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά πολύ, κύριε Τσόπουλε. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ράδιο Επιλογές 102,8 FM Stereo.